Σε αυτό το περιβάλλον ζούσε η Αγία Χάιδο. Αυτά τα τραγούδια άκουγε. Μερικοί ίσως μας κατηγορήσουν ότι απόψε είπαμε πολλά ερωτικά τραγούδια. Αλλά όμως αυτά ήταν τα τραγούδια που ακούγονταν. Κι όμως αυτή η κοπέλα, πάνω από τον έρωτα, πάνω από τη σαρκική επιθυμία, έβαλε υψηλότερα ιδανικά, έβαλε την αγάπη της για τον Χριστό, έδωσε προτεραιότητα στην εγκράτεια και στον αγώνα για την πίστη και τη ελευθερία. Θα πούμε ένα τελευταίο τραγούδι, παρότι σας έχουμε κουράσει, στο πανηγύρι του Άγιου Θανάση. Εκεί όπου τα κορίτσια χόρευαν, πολλές φορές οι Τούρκοι που ερχόταν να παρακολουθήσουν αυτά τα γλέντια που γεννόταν εδώ στο χωριό μας, έβλεπαν κάποια κοπέλα την οποία επιθυμούσαν, λαχταρούσαν και ήθελαν να την κάνουν δική τους. Τότε άρχιζε ένα μαρτύριο για την οικογένεια της κόρης, για την ίδια την κοπέλα και για όλο το χωριό. Κάτι ανάλογο που θα δούμε και στο θέατρο σε λίγο. Διαβάζω τα λόγια και την θαρετή άρνηση της κοπέλας να πάρει έναν άνθρωπο, γιατί και οι Τούρκοι άνθρωποι ήταν, άνθρωποι σαν και εμάς. Απλά εκείνη τη στιγμή ήταν οι κατακτητές μας και έπρεπε να διαφυλαχθεί το γένος αλόβητο από οποιαδήποτε αφομοίωση. Στο πανηγύρι του Άγιου Θανάση κορίτσια χόρευαν και είχαν καμάρι. Μόνο μια μελαχρινή είχε τη χάρη, χωρίς στη μέση της χρυσό ζουνάρι. Τούρκος την αγαπά, θέ να την πάρει, κι η σκύλα η μάνα της την προξενάει. Πάρτονε κόρη μου τον Τούρκο άντρα, θα σε γεμίσουνε φλουριά και χάντρα. Δεν τον εθέλω τον Τούρκο γιάντρα, θα με φωνάσουνε Χανούμ Σουλτάνα. Δεν τον εθέλω τον Τούρκο γιάντρα. Και πάλι βέβαια, ας μη θεωρηθούμε ρατσιστές, ήταν οι κατακτητές εκείνη τη στιγμή, όπως και σήμερα υπάρχουν άλλου είδους κατακτητές που οι νέοι πολλές φορές παραδίδονται ανεφόρων, ενώ υπάρχουν και άλλοι νέοι και νέες οι οποίες αντιστέκονται και μένουν πιστοί στα ελληνοορθόδοξα ιδεώδη. Oh, yeah.
Στη διάρκεια του καλοκαιριού κάνουμε διαρκώς πρόβες. Ξέρω ότι κουράστηκαν πολύ και θα ήθελα επίσης να πω και να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους γονείς των παιδιών που προέκυψαν τα παιδιά να συμμετάσχουν. Θερμά ευχαριστήρια επίσης και στον κύριο Θανάση Καλιά που μας βοήθησε πάρα πολύ στις πρόβες και τον πατέρα Νικόλαο. Και ξεκινάμε. Κάντε όσοι λίγο ησυχία για να μπορέσετε να ακούτε τα παιδιά. Γεννήθηκε γύρω στο 1800 μετά Χριστόν στο χωριό Σανός της Αιγυπτικής, όπου έζησε και έδωσε κατά τα νεανικά της πρόβα. Το 1819 υπέστη σειρά μαρτύρια από Τούρκους για την αιμονή της στη πίστη του Χριστού, την κοινωνική της προσφορά, την εθνική της συνείδηση και την παρθενική της αρετή. Ιδιαίτερα χαρακτήριζε την Αγία το υψηλό εκκλησιαστικό φρόνημα που καλλιέργησε ο παπαδάσκαλός της, πατέρας Νικόλαος Παπαδόπουλος. Η μαρτυρική της περιπέτεια συνεχίστηκε στον εντόχη της Ιεράς Φωνής Παντοκράτορος στη Θάσο, ως μονάζουσα εκεί, όπου και παρέδωσε την παρθενική της ψυχή στον Κύριο. Η περιοχή της Βόρειας Καθηγικής τιμά πανηγυρικά τη μνήμη της ατρόμητης, ηρωικής, μαρτυρικής και αγίας αυτής μορφής κατά την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου. Εσύ τόσο θα απαιτήσει πάντα, κι αυτή σε έγινε στη θέση του χαμένου πατέρα της.
Δεν θέλω να κάνω προφήτη, μα με αυτό το κορίτσι βλέπω να συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Η ελευθερία μας, που όλοι περιμένουμε, θέλει πίστη και τόνη. Πάλι το λέμε αυτό. Και αυτό το κορίτσι βλέπω να θέλει να τιμήσει τον πατέρα της. Έχεις δίκιο, δάσκαλε. Από τότε που μας μάθαμε τα γράμματα και του Θεού τα πράγματα, αυτή ήταν πρώτη και καλύτερη μας. Όσο μας έλεγες εσύ, μας παρασκάλεσε με το δίκαιο με το σύμμα. Εγώ μας έλεγε, έπρεπε να γεννιόμουν το παλικάρι για να λογαριάζομαι πιο όταν μπροστά μου να σκύρω. Τι μου λέτε πάλι, για κάτι με κακολογείτε. Τι να κάνω, είμαι κι εγώ με τα κουσούρια μου. Με καλά τόπο το θέλει το φουσκάριο. Εσύ μας την ελληνικά μιλάμε. Τι μπορεί να το πει στη ζωή μας. Την πάθα με δάσκαλε. Γιατί δεν θέλει να το γέννω. Χρόνια σου πολλά, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ, την ευχή. Ευχαριστούμε δάσκαλε, με την ευχαριστία εσείς, ωραία πολλά, όμως και τη μάχη. Δυνατά, δυνατά. Αυτή την ώρα, είσαι σε σκέψη μου, πάλι ο πατέρας, πόσο θέλω να σου πω συνέχεια. Κάπως με κι άλλο χάρη, τώρα όμως μου να χωρεί, μια και είναι μέρος που πάρει να φτάσει, να σε θυμηθώ, πώς νωρίς και μου πάρει στον γονή σου. Πάσα μας τα δείχνεις, δάσκαλε. Ξεκινάμε τη κυραμαρία, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1975, δέρεσε το χωριό μας, ο Χριστός Καλόγερος, ο Σμάς ο Τολός. Λειτουργήσατε μαζί στην εκκλησία. Ο πατέρας είχα εγώ και μου πέρασε το στόλι. Έψαλε τη φορά τον Απόστολο, που με το περιεχόμενο και τα νοήματά του, μας μίλησε στο μετεχόρι, ο Πάτη της Μάς. Η μητέρα της Χάιδος όμως, 17 χρόνια ήταν με τον περιχώρο. Αυτή τη στιγμή, λείπει στο σπίτι της μια κόρη. Η Μαρία, πότε θα παντρευτεί, που φέρει στη ζωή ένα ξενοφάγο στην Παρίσι. Αυτό ήταν την τέρτη εδώ, που σου μιλούσε με τα άλλα που έκανε την ελούμενα. Έτσι την κυρία Μαρία, πέρα να ρωτά τα μισοφόρη. Πώς άρχισε να μιλάει με τα κάτω λόγια, ο Άρης και εκείνος άνθρωπος. Του θέλουν την τάση του κάτω του τσίπου. Του σπιτικό σπιτικό κόρη. Αλλά το λόγο. Για τους εργάτες που πήγαν
ξεκινούσανε, είχαν κατά καιρούς εάν από τις οποίες την εφαντάμε. Από τότε... Σαν αγιό του Μαντέμα Βάχα. Για μένα, οι λεβέντες φαίνονται στον αγώνα, η ελευθερία, τη πίστη και τη πατρίδα. Δεν μια γράμματα μάθουμε από τον παπαδάσκαλό μας, χωρίς τα παλικάρια. Γιατί δεν ξεχνάμε και τους ελληνικονόμους και τους καλάδες, έτσι αναπτύξουμε το γέννημα μας. Είστε μας χάρη το λεβέντες και στο παράδειγμα και στην ψυχή. Γι' αυτό σας ακολουθάμε, χωρίς τα παλικάρια, σ' ό,τι και αυτού. Δεν νομίζετε ότι τραβήξαμε πολύ την κουβέντα. Πρέπει να πάμε σε μια νερό στην πηγάδα. Σωστά μιλάς. Ώρα είναι για νερό. Θα πάμε μαζί. Και προσοχή. Αύριο και στον δρόμο μας, ο γιος του Μαντέμα Γά, να μην το προσέξει καμιά σας. Ούτε και το γιο του Αστερίου, που μας τον έφερε από το Μαχαλά, να κάνει χάρη στη φιγούρα στα κόρυφα του Σταθμού. Πηγαίνετε τώρα. Ετοιμάζομαι κι εγώ και σε λίγο του Κούκουρα θα τα μπώσω. Κλείνει. Πολύ σοφά. Ό,τι θέλει να γίνει του Χριστού μας και της Παναγιάς, το θέλημα θα γίνει. Τώρα. Θέλετε να γεια σας. Είμαι καλά άνθρωπο εγώ. Θέλω να μιλήσω μαζικά σας. Αφού δεν θέλω το κορίτσι και να σου μιλήσουν. Άφησε τα ίσκα. Εγώ δεν πειράξω. Μόνο πάει να θέλω να μιλήσω. Την άκρηση. Με μένα θέλει να προκαλιαστεί. Άφησε την καλή ταγά. Άφησε λοιπόν οι χαλούμισέ σας. Εμείς δεν σου κάνουμε χατήρι. Εμείς είμαστε χριστιανές Ελληνίδες και η πουταριά μας μιλάει χριστιανικά και ελληνικά. Εσύ όσο όμορφη είσαι, τόσο αγρή μη φαίνεσαι. Για γλυκιά, στις Τούρκες χέρες φωλιάζει, γιατί σε πολλών των κοριτσιών τον δρόμο παραφυλάξετε και πολλά είναι τα θύματά σου. Έτσι μιλά σε μένα, εγώ θέλω κάνει εσένα γυναίκα μου. Ούτε Μαχαλά ούτε Έσβορο έχει τόσο όμορφη. Έρθει παπά αγάς, κάνει εσένα γυναίκα μου. Ό,τι θέλω κάνει παπά αγάς. Μη χάλα στα λόγια σου και φύγει από τον δρόμο. Δεν θέλω κανεί καμιά εδώ. Παπά Γάς ξέρει με ρέψει εσένα. Ξέρει δικό σου παπά από παερά και ορλό. Ρωσόφιλο δικό σου παπά. Τι ορλό αφιερωσίες μας κατεβάζει και ανακατεύει με τους εβδάδους σου χαίρι σου του Κοπαλικαρά, τον πατέρα μου, τον έφεγε ο πατέρα Γάς. Καλά, καλά, με ρέψει το παπά Γάς. Πάμε γιατί με στο πόδι, πάμε το κουμπί και έχει πολλά εγώ σήμερα. Κάιρο να μας βάλει σε βελάτες, πολύ το τρόπιασε. Έχετε δίκιο. Και δεν πονέσει την φορφάλια. Ούτε φαίνεται, πιστεύετε για ελευθερία όσο εγώ. Είμαι αποφασισμένη για όλα. Και όποιος έχει τα κόντια, ας ακολουθήσει τον δρόμο των προγόνων και μαρτύρω το ψημένη γενιά μου. Το ποθούμενο έρχεται, προφήτευσε ο καλοκαιρό κοσμά. Ο παπαντάς καλός μας φέρνει καλές ειδήσεις από τους Έλληνες, όποτε πάει και έρχεται. Τρεπόμαστε. Θέλουμε να ξεπλύνουμε την τροπή της μάνας μας. Τι είναι αυτά που λες, Γιάννο? Λυπάμαι, Χάιδη, και τρέπουμε. Ας μιλήσει ο κυράτσο. Που λέτε η μάνα μας, με προξενεύει το γιο του Μαντέμα Γά. Κι εγώ... Γι' αυτό το κουβάει σαν οι γονείς μας εδώ. Ο κυράτσο και εγώ, εις αντι μιλάμε, την καρπολογούμε, ότι για βήμα και για καλοπέραση είναι την ψυχή του. Γεια σας, Γιάννο, εκείνος είναι για γάμο. Εκείνος δεν είπε τίποτε. Μα
Κατάλαβα. Αν θέλει θεία Κατερίνη και δεσπότη παντρεύω όπως θέλει τον κόσμο. Σήμερα που η Χάιτο έδειξε πάλι τη λεβεντιά τη, εγώ πόνεψα. Θέλω να ανοίξω ένα λάκκολο από αυτό, παρά Τούρκο να παντρευτώ. Πώς θα αρχίσει πάλι η μάνα μου να μου λέει τέτοιες ντροπές. Λοιπόν, Χάιτο, αν δεν μπορείς...